εισαγωγής. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Ο Μανούσος Μανουσάκης, ο εμβληματικός σκηνοθέτης που άλλαξε την ιστορία των σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Σε πολύ όμορφη ράτω. Εσένα ψάχνουν. Ο κριτικός κορυφαίος δημιουργός έφυγε το βράδυ της Τετάρτης εξαιτίας επιπλοκών που έκαναν άνηση τη μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με την οξία μυελογενή λευκαιμία με την οποία είχε διαγνωστεί. Ήτανε οξία λευκαιμία ραγδαία. Μέχρι τη τελευταία στιγμή ο Μανούσος είναι ο Μανούσος. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη. Όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο, μα και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο, αφού ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όχι μόνο για τα έργα του. Δεν είναι καλή ημέρα για εμάς που ήμασταν συνεργάτες του. Είναι μέρα πένθους. Εγώ δεν θα σας πω ήταν. Θα λέω πάντα είναι. Δεν θέλω να αποδεχτώ το θάνατο ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου, γενικά, αλλά και ειδικά για μένα. Ψήθυρη καρδιά, άγγιγμα ψυχής, μη μου λες αντίο. Η αγάπη ήρθε από μακριά, τμήμα ηθών, κόκκινο ποτάμι. Είναι κάποιες από τις σειρές που σκηνοθέτησε ο ίδιος και καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό. Μεγάλη απώλεια, ήταν ένα κεφάλαιο για τον τόπο. Ένας πολύ παθιασμένος άνθρωπος που ό,τι καταπιανόταν προσπαθούσε να το κάνει τέλεια. Αγαπούσε πάρα πολύ όλους τους ηθοποιούς του, το συνεργείο, όλους τους συνεργάτες του. Αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά. Έκανε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Όχι από τις, έκανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το ρεκόρ τηλεθέασης με 76,7% που έκαναν οι ψήθυροι καρδιάς είναι ακόμη και τώρα ξεπέραστο. Είναι μια μεγάλη απώλεια ο Μάνος Μανουσάκης για την ιδιωτική τηλεόραση. Εγώ έχω συνδεθεί με τη σειρά Ψήθυροι Καρδιάς. Ήταν η σειρά φαινόμενο με ρεκόρ τηλεθέασης που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη. Ένας άνθρωπος πολύ δοτικός που έδινε χώρο στους νέους. Εμένα η ζωή μου άλλαξε από μέσα σε μία νύχτα. Όταν η σειρά πεζότανε και σταματούσαν τα πάντα. Άλλωστε ο Μανούσος Μανουσάκης δεν φοβήθηκε να αναμετρηθεί με τα δύσκολα και στα έργα του καταπιάστηκε με κοινωνικά ζητήματα όπως τη ζωή των Ρωμά που φωτίστηκε για πρώτη φορά αλλά και με την αγάπη και τον έρωτα υμνώντας περισσότερο τον απαγορευμένο έρωτα με τον οποίο ξετρέλανε τα μηχανάκια της τηλεθέασης. Ο Μανούσος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, γνήσιος. Γίνεται πόλεμο, Σοφία! Η σχέση του Μανούσου Μανουσάκη με την Κρήτη στενή. Ο μεγάλος δημιουργός και αγαπητός άνθρωπος ερχόταν συχνά στο νησί, έχοντας σπίτι στα Χανιά. Πρόσφατα μάλιστα είχε βραβευθεί στον τόπο καταγωγής του, στο Αυδού. Ο Δήμος Χερσονήσου και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αυδού τον βράβευσαν το καλοκαίρι του 2023 για τη συμβολή του στην πολιτισμική ζωή του τόπου. Πραγματικά αισθάνεσαι ότι ανήκεις εδώ, χωρίς να έχεις ζήσει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να έχεις εμπειρίες, χωρίς να γνωρίζεις τον πιο πολύ κόσμο. Αισθάνεσαι ότι ανήκεις και αυτό το συνέστημα ότι ανήκεις κάπου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο.